Ο πόλεμος δείχνει ξανά τα δόντια του. Μάνες στον Αγκόρνο Καραμπάχ σπαράζουν μεταφέροντας τα τραυματισμένα παιδιά τους στα νοσοκομεία. Ο κατάλογος των νεκρών μακραίνει. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 100, στην πλειοψηφία τους Αρμένοι, στρατιώτες και άμαχοι. Οι συγκρούσεις πλέον επεκτείνονται και εκτός του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Αρμενία καταγγέλει ότι δεν πόλεμα μόνο το Αζερβαϊτζάν, αλλά και την Τουρκία και το Πακιστάν, αναφέροντας ότι τουρκικό μαχητικό F-16 κατέριψε αρμενικό μαχητικό αεροσκάφος Σουκόι-25, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο πιλότος. Το πρωί, επιβατικό λεωφορείο στην πόλη Βαρντενίφ της Αρμενίας έγινε παράνάλωμα του πυρός μετά από αζερική επίθεση με τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ένας άμαχος βρήκε τραγικό θάνατο. This ongoing military offensive indiscriminately targets civilians and constitutes a flagrant violation of a core international human rights. Οι Αρμένοι που κατάφεραν πολλά πλήγματα κατά του υπέρτερου αζερικού στρατού δημοσίευσαν βίντεο ισχυριζόμενοι ότι κατέριψαν ελικόπτερο του Αζερβαϊτζάν. Η αναζωπήρωση της έντασης στον Αγκόρνο Καραμπάχ θα συζητηθεί σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας την ώρα που ο Αντώνιο Γκουτέρες απευθύνει νέα αγωνιώδη έκκληση για πάυση των εχθροπραξιών. Ποντιοπυλατική ωστόσο και πάλι στάση των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τον σκοτεινό ρόλο της Άγκυρας, ενδεικτική στοιχομηθεία του εκπροσώπου του Αντώνιο Γκουτέρες με δημοσιογράφο του Sky News Arabia. Are northern Syria, part of Iraq, Libya, Cyprus, Greece, eastern Mediterranean, and now the conflict between Azerbaijan and Armenia. Don't you think, as United Nations, that President Erdogan of Turkey is creating chaos everywhere in the world? You're linking situations that may or may not be linked to each other. The way Turkey is moving foreign fighters to Libya is the same way they are moving it in Azerbaijan. Look, I'm not going to comment further than what I've already said. Ο Κάφκασος γίνεται το νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, με την Άγκυρα να ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο διεκδικώντας τον ρόλο της περιφερειακής δύναμης που ο Ταΐπ Ερντογάν έχει υποσχεθεί στον λαό του, και ενώ πληθαίνουν οι φωνές διεθνώς που στυλιτεύουν την εμπλοκή της Άγκυρας στην κρίση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, η Τουρκία αποκαλύπτει τον στόχο της. Bu sorunun çözümü basit. Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadığı sürece bu sorun çözülmez. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Οποιασδήποτε δηλώσεις περί κάποιας στρατιωτικής υποστήριξης ή στρατιωτικής δραστηριότητας αναμφίβολα ρίχνουν λάδι στην φωτιά. Καλούμε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα τις χώρες που είναι εταίροι μας, όπως η Τουρκία, να κάνουν το παν ώστε να πείσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές να τερματίσουν τις εχθροπραξίες. Εκδήλωση συμπαράστασης στον αρμενικό λαό θα πραγματοποιήσει αύριο η αρμενική κοινότητα στην Κύπρο. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα με συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στην Λευκοσία. Ακολούθως θα μεταβούν στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και θα καταλήξουν στην πρεσβεία της Γαλλίας.